να είστε όλοι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα κάνουμε τα αγαπημένα του μήνα. Είναι λίγα προϊόντα, δεν έχω συγκεντρώσει πάρα πολλά να σας δείξω, αλλά πιστεύω ότι κάθε ένα από μόνο του αξίζει να αναφερθεί στο σημερινό βίντεο. Είναι τα αγαπημένα του μήνα Απρίλη. Παιδιά, πότε πέρασε ο μήνας, δεν πήρα χαμπάρι. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά για μένα ήταν θαρρής και δεν υπήρξε ποτέ αυτός ο μήνας. Δηλαδή πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα δικά μου αγαπημένα του μήνα Απρίλη και θα ξεκινήσω με μία απολυπιστική κρέμα από την Bioten. Συγκεκριμένα εγώ αυτή την πήρα από τα Jumbo, διότι η τιμή της στα Jumbo είναι, νομίζω, φτάνει μέχρι το μισό της τιμής που θα το βρείτε σε σούπερ μάρκετ, τουλάχιστον στα σούπερ μάρκετ που έχω εγώ στη γειτονιά μου. Είναι μία απολυπιστική κρέμα για κανονικτό και μεικτό δέρμα, 100% φυσικό, με μέλι και κουκούτσι βερίκοκου και είναι πάρα free. Έχει πάρα πολλά θετικά το συγκεκριμένο. Το πρώτο πράγμα που με κέρδισε στο συγκεκριμένο προϊόν είναι ότι το σκράπ που κάνει είναι πάρα πολύ ελαφρύ και δεν δένει καθόλου την επιδερμίδα και μου αρέσει πάρα πολύ αφού το ξεβγάλω η αίσθηση που αφήνει στο πρόσωπό μου. Είναι ουσιαστικά ενυδατωμένη και με βολεύει πάρα πολύ για τις ημέρες που δεν θέλω να κάνω ένα πάρα πολύ έντονο σκράπ, αλλά θέλω ίσα ίσα να τονώσω την επιδερμίδα μου και να τις κάνω ένα σχετικά βαθύ ήπιο καθαρισμό. Οπότε ναι, την προτιμώ, μου αρέσει πάρα πολύ και είναι και πάρα πολύ οικονομική. Όσες φορές την έχω χρησιμοποιήσει, με έχει αφήσει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Επόμενο προϊόν είναι πάλι περιποίησης και σας το είχα δείξει στο βιντεάκι σχετικά με το πώς να φαίνεστε ξεκούραστοι. Δεν περίμενα, η αλήθεια είναι, να μου αρέσει τόσο πολύ, διότι είναι πάρα πολύ οικονομικό, είναι τόσο συγκεκριμένο. Είναι τα patches για κάτω από τα μάτια, για την περιοχή κάτω από τα μάτια. Είναι από το πρώτο Patch Cosmetics, έτσι λέγεται, και έχει μέσα 3 υαλουρονικά οξέα, κολαγόνο, γκίνκο μπιλόμπα, που δεν ξέρω τι είναι, μην με ρωτήσετε, και aloe vera. Εγώ γενικά, να ξέρω, δεν έχω πάρα πολύ έντονους μαύρους κύκλους, αλλά έχω κάποια μελανά σημεία όπως εδώ πέρα. Και γενικά όταν ξυπνάω το πρωί, ιδιαίτερα με είμαι κουρασμένη, είχα ανήσυχο ύπνο, πρίζονται πάρα πολύ κάτω τα μάτια μου. Και ουσιαστικά είπα να το δοκιμάσω μήπως όντως μπορεί να μου καταπράει λίγο αυτά τα συμπτώματα. Και πραγματικά, τουλάχιστον σε μένα, τα μάτια μου είναι πάρα πολύ ωραία και έχουν ξεπριστεί. Οπότε ναι, είναι ένα από τα προϊόντα που ήθελα να αναφέρω, γιατί εμένα προσωπικά με βόλεψε πάρα πολύ. Η τιμή του είναι αστεία, είναι πάρα πολύ οικονομικά. Το επόμενο προϊόν που θα σας δείξω δεν θα σας εκπλήσει καθόλου, ειδικά αυτούς και αυτές που με παρακολουθείτε το τελευταίο χρονικό διάστημα τουλάχιστον. Θα μιλήσω για το ροδόνερο. Είναι πραγματικά από τα αγαπημένα μου. Είναι η δεύτερη συσκευασία που αγοράζω. Καταρχάς, είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι δεν έχει μέσα αλκοόλ. Έψαχνα ένα ροδόνερο που να μην έχει μέσα αλκοόλ και να είναι βέβαια οικονομικό. Γιατί, παιδιά, το αλκοόλ κάνει πάρα πολύ κακό στο δέρμα, στην επιδερμίδα και την αφυδατώνει. Ουσιαστικά παίρνεις ένα προϊόν το οποίο υποτίθεται ότι θέλεις να σε τονώσει, γιατί αυτή είναι η χρήση του τουλάχιστον στο πρόσωπο, και αυτό που κάνει είναι το αντίθετο αποτέλεσμα με το αλκοόλ, έτσι. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ όταν είδα ότι τα συστατικά του δεν έχουν μέσα αλκοόλ. Η τιμή τους είναι στα 1,20 κάπου εκεί, δεν νομίζω να υπερβαίνει αυτό το ποσό. Εγώ τα βρήκα στα μικρός και πήρα 2, όπως σας είπα. Αυτό που κάνω είναι να έχω ένα μπλικατέρ και να το γεμίζω και να ψεκάζω το πρόσωπό μου κάθε πρωί μετά το καθαρισμό του προσώπου, όπως και το βράδυ το κάνω. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμο tip να παίρνετε τους δίσκους δεμακιγιάς, να πλώνετε λίγο το προϊόν και να καθαρίζετε έξτρα μετά το δεμακιγιάς σας, να το περνάτε και να καθαρίζετε, παιδιά, βγάζει βρωμιά πραγματικά. Δηλαδή το έχω κάνει, ενώ έχω καθαρίσει το πρόσωπό μου και λέω και ας πούμε είναι καθαρό πλέον, και παίρνω το βαμβάκι και το αρχίζω και το τρίβω και βλέπω ότι έχει γίνει μαύρο το βαμβάκι. Οπότε, παιδιά, ποτέ δεν είναι αρκετό τελικά. Ό,τι και να βάλεις, όσο πιο πολύ πειράζεις το πρόσωπο, τόσο πιο πολύ θα καθαρίζει. Δεν εξηγείται αλλιώς. Οπότε ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να το δοκιμάσετε, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου ακριβό. Είναι πάρα πολύ οικονομικό και πιστεύω ότι θα σας ευχαριστήσει σε πάρα πολλούς τομείς. Επίσης, το συγκεκριμένο να σας πω ότι είναι και βρόσιμο, δηλαδή μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για τα τρόφιμά σας. Όσοι είστε νοικοκυρές εκεί έξω, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για τα τρόφιμά σας. Αυτά. Θα τελειώσω με την περιποίηση δείχνοντάς σας μία body lotion, ένα body butter, το οποίο είναι από την Dust & Cream. Είναι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με αυτό? Λογικά το ξέρετε περισσότερο, αλλά όσοι δεν το ξέρετε, όταν μπαίνετε στο κατάστημα έχει αρώματα, έχει μια σειρά με αρώματα και έχει μια σειρά με
με body butter και body lotion και κρέμες χεριών. Έχουν έτοιμες, άμα θέλετε, κρέμες, αλλά μπορείτε να φτιάξετε και τη δική σας με το δικό σας αγαπημένο άρωμα. Οπότε εγώ πήγα, έφτιαξα μια δικιά μου, έβαλα μέσα καραμέλα και καρύδα και παιδιά πραγματικά έχει ένα καλοκαιρινό, ένα απίστευτα καλοκαιρινό και δροσερό άρωμα. Λοιπόν, οπότε ναι, πιστεύω ότι εάν θέλετε και άμα σας αρέσουν τα αρώματα από την Dust & Cream, μπορείτε να πάρετε το αντίστοιχο άρωμα και σε body lotion. Οπότε παιδιά θα μυρίζετε από πάνω ως κάτω το άρωμα που αγαπάτε. Το μόνο αρνητικό που μπορώ να προσάψω σε αυτό εδώ πέρα το κουτάκι είναι ότι δεν γνωρίζω τι body lotion χρησιμοποιούν. Φυσικά μπορείτε να ρωτήσετε και να μάθετε τι περιέχει μέσα, γιατί μπορεί να έχει parabens, μπορεί να περιέχει συστατικά τα οποία είστε αλλεργικοί ή δεν θέλετε να τα βάζετε στο σώμα σας. Οπότε ναι, είναι κάτι το οποίο ίσως με χαλάει λίγο. Εγώ στην αλήθεια είναι ότι δεν ρώτησα όταν πήγα να την πάρω. Δεν μου έχει δημιουργήσει φυσικά κάποιο πρόβλημα, αλλά καλού κακού, άμα θέλετε να είστε λίγο πιο προσεκτικές, μπορείτε να ρωτήσετε στο κατάστημα όταν πάτε και αποφασίσετε να το αγοράσετε κατά πόσο, τι συστατικά έχει μέσα η body lotion. Τελειώσαμε με τα προϊόντα περιποίησης και θα ξεκινήσω με τον σπόγκο από την W7. Λοιπόν, το έχω πλύνει και είναι τόσο μεγάλο και τώρα έχει λύνει να πω, γιατί ήταν χάλια και δεν ήθελα να σας το δείξω επειδή μόλις βάφτηκα με το foundation πάνω, ήταν πάρα πολύ άσχημο, οπότε το ξαναπλύνα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ οικονομικό επίσης. Το μόνο κακό που μπορώ να το προσάψω, αφού έχει περάσει φυσικά το χρονικό διάστημα, είναι ότι αρχίζει λίγο και από τα νύχια και κάνει κάτι σημάδια, αλλά νομίζω ότι είναι ένα κοινό πράγμα το οποίο συμβαίνει σε όλους τους σπόγκους, ακόμα πιστεύω και στις πιο ακριβούς. Όλο το άλλο το θέμα με το πώς απλώνει το foundation κτλ, που ουσιαστικά αυτός είναι ο σκοπός ενός σπόγκου, να σε κάνει το foundation να φαίνεται στα καλύτερά του, ναι, μπορώ να πω ότι είμαι 100% fan του συγκεκριμένου. Είναι πάρα πολύ οικονομικό, όπως είπα, πιστεύω ότι αξίζει να το δοκιμάζετε. Δεν θα τα κλάψετε τα λεφτά σας, ακόμα και αυτά τα λίγα, παιδιά, δεν θα τα κλάψετε. Θα παραμείνω στην εταιρεία W7 για ακόμη ένα προϊόν και θα σας δείξω ένα line eraser από την W7, το Angel Balm. Είναι το συγκεκριμένο, είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο όταν το ανοίγεις έχει μέσα ένα σφουγγαράκι δικό του και μέσα είναι κάπως έτσι, είναι σαν κερί. Αυτό που κάνει είναι να το βάζετε στις λεπτές γραμμές του προσώπου, είτε είναι κάτω από τα μάτια ή εδώ στο πόδι της χήνας. Εγώ προσωπικά έχω και πολύ έντονες ρητίδες στο μέτωπο και πηγαίνει στα μποναριστά με το δάχτυλο και ουσιαστικά γεμίζει τις λεπτές γραμμές πριν φορέσεις το foundation, αφού όμως έχεις βάλει το primer, νομίζω τουλάχιστον. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον έτσι με αυτή τη σειρά το ακολουθώ. Βάζω το primer, βάζω το light eraser και μετά απλώνω από πάνω το foundation. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν λίγο δύσπιστη στην αρχή για το πώς μπορεί ένα προϊόν να εξαφανίσει εντός εισαγωγικών τις λεπτές γραμμές, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι αφήνει ένα αποτέλεσμα καμουφλαρισμένο και είσαι αψεγάδιαστη. Αυτό όμως που εκτιμώ σε αυτό το προϊόν είναι ότι όντως κάνει τα αποτελέσματα πολύ πιο αμυδρά, δηλαδή πραγματικά διορθώνει πάρα πολύ την όψη της επιδερμίδας, τις λεπτές γραμμές όντως τις γεμίζει, όχι στο 100% αλλά πραγματικά και αυτό το λίγο που κάνει, παιδιά, αξίζει, γιατί το foundation στέκεται πάρα πολύ ωραίο και δεν σου κάνει πολύ έντονες γραμμές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τελευταίο προϊόν που άφησα για σήμερα είναι από την Golden Rose και είναι η Mineral Terracotta Powder. Είναι η συγκεκριμένη. Λοιπόν, παιδιά, παίρνετε μία πολύ μεγάλη ποσότητα. Όταν το πρωτοπαίρνετε είναι λίγο πιο στρογγυλή η επιφάνεια, όσο μπορεί να φανεί. Λοιπόν, τη χρησιμοποιώ συστηματικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ, έχει μια πάρα πολύ ωραία υφή η οποία είναι σήμερη αλλά όχι με γκλίτερ μέσα. Όσες από εσάς αρχίζετε και μαυρίζετε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα σας γίνει πολύ χρήσιμη για να μπορέσετε να διαδώσετε μια έξτρα μπρούτζινη λάμψη στο πρόσωπό σας και να ταμπονάρετε παντού. Για όλες εσάς που είστε κατάχλωμε σαν εμένα και δεν μαυρίζετε, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για κοψίματα είτε γενικά για να ζεστάνετε το πρόσωπό σας. Είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση, θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Μου αρέσει πάρα πολύ σε προϊόν, το συνιστώ ανεπιφύλακτα, παιδιά. Είναι από τα προϊόντα πιστεύω που αξίζουν τη τιμή τους και παραπάνω, μην σας πω. Είναι πραγματικά ένα από τα καλύτερα bronzer σε πούδρα που έχω δοκιμάσει. Πιστεύω ότι θα σας βολέψει πάρα μα πάρα πολύ.
Κάπως έτσι τελείωσαν τα δικά μου αγαπημένα προϊόντα για τον μήνα Απρίλη. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω ποια από αυτά τα προϊόντα σας αρέσουν άμα τα έχετε και ποια θα είχατε την περιέργεια να τα δοκιμάσετε εάν δεν τα έχετε ήδη. Οπότε ναι, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μου αφήσετε κάτω σχόλια να μου πείτε τις δικές σας εντυπώσεις για τα προϊόντα που σας έδειξα, όπως επίσης και για δικά σας αγαπημένα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ανακαλύπτω καινούργια προϊόντα και από τις συνδρομητριές μου και φυσικά από άλλες YouTubers που παρακολουθώ ανελιπώς. Οπότε ναι, κάπως έτσι τελειώνει και το συγκεκριμένο βίντεο. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά όπως είπα και στην αρχή και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Φιλάκια!